Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην διαδικτυακή παρουσίαση δύο πολύ σημαντικών βιβλίων. Πρόκειται για το βιβλίο «Εθνικολαϊκισμός, η εξέγερση εναντίον της φιλελεύθερης δημοκρατίας», το οποίο έχουν γράψει ο Ρότζερ Ίτουελ και ο Μάθιου Γκουντουίν, το οποίο ανακηρύχθηκε βιβλίο της χρονιάς το 2018 από τη Sunday Times, και το βιβλίο «Η ρεβάνς του εθνικισμού» του Πιέρ Αντρέ Ταγκιέφ. Και οι τρεις συγγραφείς είναι μεγάλου βεληνεκούς, μεγάλης εμβέλειας μελετητές του φαινομένου του λαϊκισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ταγκιέφ θεωρείται ο σημαντικότερος Γάλλος μελετητής του λαϊκισμού, ενώ οι Ίτουελ και Γκουντουίν στον αγγλοσαξονικό κόσμο θεωρούνται ειδικοί σε αυτό το θέμα. Πιο σημαντικός και ίσως βετεράνος στην μελέτη του φαινομένου είναι ο Ρότζερ Ίτουελ, μια μυθική φυσιογνωμία στον χώρο της μελέτης των φαινομένων του λαϊκισμού. Για τα δύο αυτά βιβλία θα σας μιλήσουν ο Ανδρέας Πανταζόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ο Θόδωρος Χατζιπαντελής, καθηγητής στο ίδιο τμήμα. Η κυκλοφορία αυτών των δύο βιβλίων, που συνέπεσε να γίνει σε εποχή πανδημίας και αντιεμβολιαστικού κινήματος, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τους λόγους που οδήγησαν στην έκρηξη του ανορθολογισμού στις ημέρες μας. Με άλλα λόγια, αυτά τα δύο βιβλία σκιαγραφούν το φόντο, δείχνουν το περίγραμμα του τι προκάλεσε το λαϊκιστικό φαινόμενο. Όλοι οι μελετητές, όχι μόνον αυτοί οι τρεις που παρουσιάζουμε σήμερα, μοιάζει να συγκλίνουν στο ότι ο λαϊκισμός έγινε μια αξιοπρόσεκτη πολιτική πρόταση αρχικά στις δεκαετίες του 80 και στη συνέχεια από το 2010 και μετά. Βρισκόμαστε, όπως υποστηρίζει ο Κας Μούντε, στο τέταρτο κύμα του λαϊκισμού. Είχε προηγηθεί το πρώτο τμήμα, όπου το λαϊκιστικό φαινόμενο ήταν περιθωριακό και νεοφασιστικό από το 1945 μέχρι το 1955. Ακολούθησε μια φάση όπου ο δεξιός λαϊκισμός ήταν περιθωριακός από το 1955 μέχρι το 1980. Είχαμε τη ριζοσπαστική δεξιά το 1980 έως το 2000, περιθωριακή αλλά υπαρκτή δύναμη, ενώ στο τέταρτο κύμα από το 2000 μέχρι σήμερα έχουμε την κανονικοποίηση και την συμμετοχή ακροδεξιών λαϊκιστικών κομμάτων αλλά και ακροαριστερών λαϊκιστικών κομμάτων στην πολιτική εξουσία. Το φαινόμενο αυτό απέκτησε μία εκρηκτική διάσταση, το Annus Horribilis που ήταν το 2016, στο οποίο ο Ντόναλτ Τραμπ εξελέγει στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και στη Μεγάλη Βρετανία υπερψηφίστηκε το Brexit. Όλα αυτά δείχνουν μία βαθύτατη κοινωνική ρηγμάτωση, μία αποκοπή από τον κόρπους των θεμελιωδών της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Όλο και μεγαλύτερος αριθμός πολιτών αμφισβητούν το δημοκρατικό κεκτημένο που κατέκτησε η Ευρώπη αλλά και η Αμερική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλές απόψεις έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Φαίνεται ότι η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι η συλλήβδινη απαξιωτική αντιμετώπιση των λαϊκιστών είναι ατελέσφορη.
χρειάζεται το γιατί προκειμένου να αρθρώσουμε μία πολιτική πρόταση αντιμετώπισης. Πολύ χαρακτηριστικά και με ενάργεια, οι Eatwell και Goodwin αναφέρονται σε πολλές περιπτώσεις όπου οι ψηφοφόροι των εθνικολαϊκιστών χαρακτηρίζονται ως χωριάτες και απολύτιστοι, ενώ η Χίλαρη Κλίντον, για παράδειγμα, με περισσή έπαρση τους είχε αποκαλέσει ένα μάτσο αποτυχημένων με ρατσιστικές, σεξιστικές, ομοφοβικές, ισλαμοφοβικές και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς αντιλήψεις. Ενώ ο Ντέιβιντ Κάμερον χαρακτήρισε τους οπαδούς του Brexit ως τυχάρπαστους, τρελούς και κρύφο ρατσιστές. Οι διανοούμενοι της αριστεράς, μας λένε οι Eatwell και Goodwin, έμειναν προσκολλημένοι με ναρκισσιστική αιμονή σε διεκδικήσεις σχετικές με το φύλο, τη φυλή και την ποικιλομορφία, αντί να μεριμνήσουν για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη βελτίωση των συνθήκων ζωής του συνόλου. Οι κορυφαίοι αρθρογράφοι της Αγγλίας, συνεχίζουν οι ίδιοι μελετητές, απέτυχαν να προβλέψουν το θυμό της εργατικής τάξης που εκφράστηκε με το Brexit, ίσως επειδή είχαν σπουδάσει στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία και στα πανεπιστήμια του Κέμπριτζ και της Οξφόρδης, χάνοντας κάθε επαφή με τις λαϊκές μάζες. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η κυριαρχία της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας, η οποία έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς καταδίωξης της διαφορετικής άποψης, σπρώχνοντας τον μέσο ψηφοφόρο στην αγκαλιά των λαϊκιστικών κομμάτων. Από το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύτιμο μέσο για να κατανοήσει κανείς σε βάθος το φαινόμενο της αποξένωσης μεγάλων στρωμάτων από την ηγεσία που διαχειρίζεται τις τύχες τους και την συνακόλουθη άνοδο των λαϊκιστών. Τι έκαναν άραγε οι φιλελεύθερες ελίτ πέρα από την καταγγελία? Επαναπαύθηκαν στις δάφνες τους, ιδίως μετά το 1989 και την κατάρρευση του αντίπαλου Δέους. Υποβάθμισαν την διακυβέρνηση σε τρέχουσα διαχείριση. Αποκόπηκαν από το κοινωνικό σώμα. Τι συνέβη? Όπως μας λέει στον πρόλογό του στο βιβλίο του Ταγκιέφ ο Ανδρέας Πανταζόπουλος, η κοινωνική δυσφορία, η οργισμένη και αγανακτισμένη διαμαρτυρία που εργαλειοποιήθηκαν από ακροδεξιούς δημαγωγούς και μορφοποιήθηκαν σε αντισυστημική και συνωμοσιολογική πολιτική προσφορά έχουν επίκεντρο όχι τόσο την οικονομική κρίση, όπως υποστηρίζουν κάποιοι αναλυτές, όσο τα αισθήματα συλλογικής και ατομικής ανασφάλειας που τροφοδοτούν την πολιτική δυσπιστία μεγάλων τμήματων των ευρωπαϊκών πληθυσμών έναντι των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι οποίες εκλαμβάνονται ως μείζονες αποσταθεροποιητικές απειλές ενός τρόπου ζωής μιας κληροδοτημένης ταυτότητας. Για τον Ταγκιέφ, αυτό το λαϊκιστικό φαινόμενο, αυτός ο πολιτικός λαϊκισμός, είναι μία μετονυμία του εθνικισμού. Πρόκειται ουσιαστικά για μία νέα ανάδυση του εθνικισμού, για έναν νέο εθνικισμό που δεν έχει σχέση με τις κλασικές πολιτικές του αποκρισταλώσεις. Σκιαγραφώντας αυτά τα δύο βιβλία, το εύλογο ερώτημα είναι τι προτείνουν οι συγγραφείς για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Δεν έχουν έτοιμες μαζικές συνταγές ούτε οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Έχουν κάποιες υποθέσεις εργασίας οι οποίες ανοίγουν μία συζήτηση
που είναι κρίσιμο να συνεχιστεί. Πιο συγκεκριμένα, οι Eatwell και Goodwin προτείνουν έναν μετριοπαθή εθνικολαϊκισμό από τα συστημικά κόμματα. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη φιλελεύθερη δημοκρατία να εξημερώσει τους ποικιλόμορφους λαϊκιστές, υποστηρίζουν, θέτοντας και μία κρίσιμη παράμετρο, δεδομένου ότι το μεταναστευτικό είναι η ορολογιακή βόμβα για την Ευρώπη. Το κομματικό mainstream, υποστηρίζουν οι δύο συγγραφείς, πρέπει να βρει έναν τρόπο να πυροδοτήσει μια νέα συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της μετανάστευσης. Αλλιώς θα παραχωρήσει ακόμα περισσότερο έδαφος στους λαϊκιστές. Από τη δική του πλευρά, ο Ταγκιέφ υποστηρίζει ότι η πραγματική εχθρή της δημοκρατίας είναι η ιδεολογική αδιαλαξία και η άρνηση του συμβιβασμού, ο φανατισμός και η επιθυμία της επίτευξης, χωρίς καθυστέρηση, του παραδείσου πάνω στη γη. Αναρωτιέται ο συγγραφέας, και αυτή είναι η πρότασή του, εάν θα μπορούσαμε να επανεφεύρουμε τη δημοκρατία, μακριά από κινητοποιητικούς μύθους και εκτυφλωτικές ουτοπίες, που δεν έχουν σταματήσει να ελκύουν τους δηλωμένους υπερασπιστές τους σε δρόμους που αντιτίθεται ή διαστρεβλώνουν τα θεμελιώδη ιδανικά της δημοκρατίας. Επανεφεύρεση της δημοκρατίας, λοιπόν. Και με αυτές τις σκέψεις δίνω αμέσως το λόγο στον καθηγητή Θόδωρο Χατζηπαντελή. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, κύριε Παπασταραντόπουλε, και για τα δύο βιβλία τα οποία σήμερα παρουσιάζουμε από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Να πούμε κιόλας όσους και όσες μας βλέπουν ότι καλό είναι να τα αγοράσουν κιόλας και να τα διαβάσουν. Δεν θα τα αναγνώσουμε εμείς από το δίκτυο, ώστε να συμφωνούμε και υπερθεματίζουμε, ώστε να γίνουν κτήμα τους αυτά. Αλλά θα πρέπει να τα διαβάσουν για να μπορέσουν να τα δουν κιόλας. Ομολογώ ότι διαβάζοντας το βιβλίο του Eatwell και Goodwin, «Εθνολαϊκισμός, η εξέγερση εναντίον της φιλελεύθερης δημοκρατίας», είδα πολλές από τις δικές μου σκέψεις και απόψεις να απεικονίζονται εδώ. Να πω το εξής, ότι κακώς χρησιμοποιούμε, κατά τη γνώμη μου, ο όρος λαϊκισμός, όπως εκφράζεται, μπορεί να σημαίνει κάτι. Στην πραγματικότητα όμως, αυτά τα κόμματα και οι κινήσεις οι οποίες ενστερνίζονται τις αντιλήψεις αυτές, ας πούμε ότι ενεργούν προς όφελος του απλού λαού, ο οποίος δεν μπορεί να καταλαβαίνει τις βαριές ιδέες και τα βαριά πράγματα και τα συμφέροντά του έρχονται σε σύγκρουση με κάτι αδιευκρίνιστο. Αυτό το λέγαμε ολοκληρωτισμό στην πολιτική επιστήμη. Δηλαδή πρόκειται για κόμματα και κινήσεις τα οποία θέλουν να αποκτήσουν τον ολοκληρωτικό έλεγχο της κοινωνίας και της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορούν, ενεργώντας κατά τη γνώμη τους ή κατά τα λεγόμενά τους για προς όφελος του απλού ανθρώπου, να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν αυτοί. Ας μην πούμε παραδείγματα, αλλά επίσης να πούμε ότι αυτού του είδους οι αντιλήψεις και οι κρατικές οντότητες πρωτοεμφανίστηκαν στην Λατινική Αμερική, όπου εκεί ακριβώς εμφανίζονται με το πρόσχημα ή με την αφορμή ή με την αιτία της αμερικανικής επέμβασης ή παρέμβασης σε αυτές τις χώρες, άνθρωποι και κόμματα, τα οποία και κυρίως πρόσωπα, τα οποία λένε ότι εν ονόματι του ότι θα σας απαλλάξω από τον ζυγό των αποικιοκρατών και αυτών οι οποίοι κτλ.,
θα κάνετε ό,τι λέω εγώ ή εγώ θα ελέγχω τα πάντα. Από εκεί ξεκινάει το φαινόμενο αυτό. Μάλιστα δε υπάρχει μια ορισμένη μερίδα ανθρώπων η οποία ανατρέχοντας σε αυτό θεωρεί ότι αυτό είναι καλό πράγμα, ότι είναι μια καλή εκδοχή. Δηλαδή κάποιος που θέλει να, να δικήσει ολοκληρωτικά, δηλαδή ενάντια στη φιλελεύθερη δημοκρατία, ένα κράτος ή μια κοινωνία, αν αυτό είναι με ένα μανδύα ή με μια αντίληψη ή με μια ιδέα ή με λόγια περί αριστεράς, περί λαϊκών συμφερόντων, δικαιωμάτων κτλ. Είναι καλό πράγμα. Ενώ ο άλλος ο οποίος είναι κάποιος που θέλει την επαναφορά, ξέρω εγώ, σε ένα παλαιότερο καθεστώς κλπ. Και χαρακτηρίζεται ως δεξιός, φασίστας κτλ. Είναι κακό πράγμα. Ας ξεπεράσουμε τώρα αυτό εδώ και να γυρίσουμε στο περιεχόμενο του βιβλίου. Πράγματι, η απόσταση ή η αποστήχηση των πολιτών από τις πολιτικές, τα κόμματα και τη συμμετοχή οδηγούν ακριβώς σε τέτοια φαινόμενα. Σε φαινόμενα τα οποία είναι φαινόμενα που η λαϊκή συμμετοχή και ο άνθρωπος, ο πολίτης, χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα από τον Ορμπάν, για να πούμε ένα παράδειγμα του καιρού μας, από τον Τραμπ, για να πούμε ένα άλλο παράδειγμα του καιρού μας, από την ιδέα της απόσχησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Μεγάλης Βρετανίας, για να πούμε ένα παράδειγμα του καιρού μας. Τι συνδέει όλους αυτούς? Προσέξτε τι τους συνδέει. Τους συνδέει αυτό που λέμε εξωτικός απομονωτισμός. Στο μυαλό όλων αυτών πρέπει να είναι απομονωμένοι από τους άλλους, να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους καταπιέζει, να αποσυρθούν από την διεκδίκηση της ηγεμονίας ή από διάφορα μέτωπα στα οποία συμμετέχουν, μιλώντας για τους Ρεπουμπλικάνους στην Αμερική, ή να φύγουν, να αποσυρθούν από τις δεσμεύσεις που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλώντας για τον Όρμπαν, να αποσυρθούν από αυτό, να κλειστούν στον εαυτό τους και να μπορέσουν να δικήσουν, προσφέροντας στον κάθε έναν, όπως περιγράφεται και στο βιβλίο, προσφέροντας στον καθένα την αυταπάτη, θα πω εγώ, ότι, ή την υπόσχεση ότι είναι όλοι ίσοι, και μάλιστα επειδή η ισότητα αυτή προέρχεται από απλά λόγια και από απλές κατανοητές αλήθειες, μπορούν όλοι να τις καταλάβουν και δεν χρειάζεται να μπλέκουν με πράγματα. Εδώ πράγματι υπάρχει το λάθος το οποίο είπατε και εσείς, δηλαδή, και λένε και στο βιβλίο, ότι υπάρχει μια μερίδα των ορθολογιστών πολιτικών, των πολιτικών που είναι πιο κοντά σε μια φιλελεύθερη αντίληψη κτλ., ότι θεωρούν αυτούς οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν αυτά τα κόμματα ή ακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους ως χαζούς, φασίστες, ρατσιστές, που δεν σέβονται τις γυναίκες και τα δικαιώματα των ανθρώπων. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλοποιημένα. Κακώς γίνεται έτσι, γιατί όταν τον άλλον τον ονομάζεις και του δίνεις εσύ μια ταμπέλα, αυτός οχυρώνεται και μένει σε ένα δικό του περιβάλλον. Ευτυχώς τον τελευταίο καιρό αρχίζει η αντίστροφη πορεία, την οποία επίσης προσπαθούν να περιγράψουν στο βιβλίο, και όποιος διαβάσει, όταν διαβάσει κανείς τα τελευταία κομμάτια θα το δει, μιλώντας για το βιβλίο, είπαμε, του Ιτουέλ και Γκούντουιν, ότι υπάρχει μία διέξοδος από όλη αυτή την ιστορία. Για παράδειγμα, στις εκλογές πρόσφατες στη Γερμανία που έγιναν το Σεπτέμβριο, 24 Σεπτεμβρίου, πριν από κανένα μήνα περίπου, πριν από 20 μέρες, τα δύο κόμματα τα οποία είναι υπέρ του εξωτικού απομονωτισμού στη Γερμανία, η λεγόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία, εναλλακτική λύση με ΙΤΑ είναι το όνομα, όχι με ομικρονιώτα, εναλλακτική για τη Γερμανία, και το παλιό ή
αυτοί οι οποίοι φαντασιώνονται την ωραία DDR, το Χόνεκερ και διάφορους άλλους, δηλαδή Die Linke, αυτά τα, η αριστερά στον τίτλο, αυτά τα δύο κόμματα έχασαν, ιτήθηκαν. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ καλό και επίσης φαίνεται ότι στις εκλογές στη Γαλλία τον Απρίλιο του 22, εκτός κάποιου απροόπτου, η Λεπέν και ό,τι αυτή εκφράζει, που είναι η πρώτη που εκφράζει τέτοιες αντιλήψεις λαϊκισμού ή ολοκληρωτισμού που λέω εγώ στην Ευρώπη, φαίνεται ότι δεν θα καταφέρει να κερδίσει ή ακόμα μπορεί να μην είναι καν στους δύο διεκδικητές της. Αυτά είναι δύο καλά σημάδια για την Ευρώπη και ίσως αυτό που λένε και οι συγγραφείς, ότι δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα σημείο αποδόμησης και ότι αυτή όλη η ιστορία θα αρχίσει να εξαφανίζεται, του λαϊκισμού εννοώ όπως τον ονομάζουμε, ίσως να γίνει έτσι. Μακάρι λέω εγώ, διότι πράγματι όλοι οι μύθοι όπως τους περιγράφουν μέσα στο βιβλίο, στους οποίους βασίστηκε αυτό, ισχύσαν και ισχύουν εν μέρη. Στη δε δική μας κοινωνία και στη δική μας πολιτική ίσως είναι και πιο έντονη από αλλού. Τώρα, άμα θυμηθούμε μια χώρα, για να κάνω μια παρένθεση, που ενώ το 89 όλος ο κόσμος ασχολιόταν με την κατάρρευση του κομμουνισμού και το τι έχει συμβεί και τις διεκδικήσεις των λαών της Ανατολικής Ευρώπης, ασχολιόταν με τα πρωτοσέλιδα μιας εφημερίδας και τους ξεματιάστρα και ένα μάγο και τα λοιπά, δεν θέλει να πούμε και τίποτε άλλο. Έτσι, ας θυμηθούμε με τι ασχολιόταν όλος ο υπόλοιπος πλανήτης το 89 και με τι ασχολιόταν η Ελλάδα. Τουλάχιστον στην δημοσιογραφία της και στην πολιτική της. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ περισσότερο, να πω ότι εδώ στη σελίδα 280 του βιβλίου λένε ότι οι παράγοντες που άνοιξαν το δρόμο για τον εθνολαϊκισμό είναι χαραγμένοι βαθιά στα κράτη μας. Έρχονται από παλιά δηλαδή αυτοί οι παράγοντες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι έτσι σε μία επιφάνεια. Είναι ριζωμένοι στις αντιφάσεις μεταξύ της λειτουργίας της δημοκρατίας σε εθνικό επίπεδο και μια ολοένα και πιο παγκόσμιας αγοράς. Σε μια μακρά παγιωμένη παράδοση καχυποψίας των ελίτ για τις μάζες, ένα λανθάνον και αρκετά διαδεδομένο εθνικιστικό αίσθημα και τη μακροπρόθεσμη διάβρωση της σχέσης μεταξύ πολιτών και κομμάτων. Είναι ακριβώς αυτά που είπα στην αρχή. Η αποστήχηση από τα κόμματα, η αντίληψη απομάκρυνσης από την πολιτική και των ορθολογιστών ή αυτών που δικούν, επειδή είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα, ότι δεν μπορούν να τους καταλάβουν οι απλοί εντός εισαγωγικών άνθρωποι, όπως επίσης και από την ανάγκη ενός εξωτικού απομονωτισμού που έχει βαθιά και παλιά πηγή. Η πηγή του βρίσκεται στις πρώτες μέρες της αμερικάνικης επανάστασης στην Αμερική, παλιά τότε με τα τσάγια και τα λοιπά, εκείνη την εποχή, όπου ο Τοκβιλ, γυρνώντας από την Αμερική που σε ένα χωριό κάπου στις μεσοδυτικές πολιτείες οι άνθρωποι συζητούσαν όλη μέρα, βρίσκαν λύσεις και τα λοιπά, γυρνάει στη Γαλλία που βρίσκεται σε μια επαναστατική τότε περίοδο και λέει, κοιτάξτε να δείτε τι ωραία που τα κάνουν εκεί, κάθονται στην εκκλησία, συζητούνται στο δημαρχείο, τα λένε, μιλάνε, κλέγουν το δήμαρχο, το σερίφι και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι λοιπόν ο εξωτικός απομονωτισμός, η απόσταση των πολιτών από τα κόμματα και την πολιτική και η εντύπωση των αυτών που παίρνουν αποφάσεις ότι οι άλλοι δεν τους καταλαβαίνουν. Αυτά και τα τρία συντείνουν ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Αυτά περιγράφονται μέσα στο βιβλίο, δεν θέλω να πω περισσότερα για να το αγοράσουν το βιβλίο και να το διαβάσουν. Να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει κανείς, καλό είναι για τα βιβλία, γι' αυτό τα διαβάζουμε, για να συμφωνούμε και να διαφωνούμε και να μας προβληματίζουν. Αυτά και ευχαριστώ για την...
Ωραία αυτή η συζήτηση που έχουμε σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θόδωρο Χατζηπαντελή για όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπε. Το λόγο έχει ο Ανδρέας Πανταζόπουλος. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την έκδοση και του βιβλίου του Ταγκέφαλα και του βιβλίου των Eatwell και Goodwin. Θεωρώ ότι και με αυτά τα δύο βιβλία η σχετική βιβλιογραφία εμπλουτίζεται αρκετά στην Ελλάδα για τον λαϊκισμό, τον εθνικισμό, τον ακροδεξιό κυρίως εθνικό λαϊκισμό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Τα βιβλία αυτά απευθύνονται και σε ένα ακαδημαϊκό φοιτητικό κοινό, αλλά και σε ένα ευρύτερο, πολύ ευρύτερο κοινό, πολιτικοποιημένο, περισσότερο ή λιγότερο, που νομίζω ότι έχει αρκετά, είναι αρκετά ενδιαφέροντα και θα πρέπει να διαβαστούν ανεξάρτητα συμφωνιών και διαφωνιών. Να πω επίσης ότι τόσο ο Πέτρος Παπασταραντόπουλος όσο και ο Θόδωρος Χατζηπαντελής περίπου τα είπαν όλα. Σε κάθε περίπτωση είπαν πάρα πολλά από αυτά που ήθελα να πω κι εγώ. Όπως λέγαμε παλιά, σε μια παλιά γλώσσα, ας πούμε, με κάλυψα σε πάρα πολλά σημεία. Σε ό,τι αφορά το βιβλίο του Ταγκέφ, τη ρεβάνς του εθνικισμού, θέλω να παρατηρήσω δύο μόνο πράγματα. Το ένα επισημάνθηκε από τον Θόδωρο Χατζηπαντελή και στην αρχή της παρέμβασής του και προς το τέλος. Είναι η λεγόμενη κρίση εμπιστοσύνης και κρίση αντιπροσώπευσης μεταξύ, ας πούμε, του λαού και των ελίτ. Είναι ένα πράγμα το οποίο έτσι το ξέρουμε, το βιώνουμε τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού κλπ. Μια υποχώρηση, ας πούμε, της πολιτικοποίησης του λαού, των μαζών, πείτε το όπως θέλετε, ας το πούμε όπως θέλουμε, και μια σχετική αποταυτοποίηση, αποτάφτιση, ας πούμε, από παραδεδομένες συλλογικές ταυτότητες. Υπάρχει μια απόσταση, επομένως, ανάμεσα σε ό,τι αποκαλείται το τε με αλφαγιώτα λαός και σε ό,τι αποκαλείται ελίτ. Αυτή η απόσταση που καταλήγει σε κάποιες οριακές στιγμές να γίνεται αποξένωση είναι ένα από τα βασικά κίνητρα για την ανάπτυξη αυτού που αποκαλούμε περισσότερο ή λιγότερο σωστά λαϊκισμός. Η αποξένωση του πάνω με το κάτω, από τους από κάτω, ας πούμε. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο δημιουργεί αυτή την αποξένωση και αυτό επισημάνθηκε είναι το εξής, ότι σε αρκετές περιπτώσεις στα αιτήματα τα κοινωνικά αυτοί που διοικούν, αυτοί που κυβερνούν απαντούν με ένα «δεν μπορούμε». Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτά τα προβλήματα. Διότι αυτά τα προβλήματα μας ξεπερνάνε, μας υπερβαίνουν. Αυτό το «δεν μπορούμε» δεν εξετάζω αυτή τη στιγμή αν είναι η απάντηση αυτή βάσιμη, περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό το «δεν μπορούμε» φτιάχνει ένα κενό. Ένα κενό αντιπροσώπευση. Σε αυτό το κενό, αυτό το κενό μάλλον, καλύπτεται από τους λαϊκιστές, από τους εθνικολαϊκιστές, που λένε τι, εμείς μπορούμε. Θα το λύσουμε το πρόβλημα.
Δηλαδή εκεί που αποσύρεται η πολιτική, το χώρο τον καταλαμβάνει η υπερπολιτική, ο βολονταρισμός ας πούμε. Εμείς μπορούμε. Έκανε μια πολύ σημαντική σπουδαία αναφορά ο Θόδωρος Χατζηπαντελής προηγουμένως και ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος για αυτό το θέμα της απόστασης και μάλιστα ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος διαβάζοντας ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο των Eatwell και Goodwin μας είπε ότι εισηγούνται εντός ή εκτός εισαγωγικών έναν μετριοπαθή λαϊκισμό, έναν μετριοπαθή εθνικό λαϊκισμό προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους άγριους εθνικολαϊκιστές δημαγωγούς. Αυτό το δεν μπορούμε επομένως σημαίνει ότι πρέπει να το ξαναδούμε. Ότι με άλλα λόγια οι ηθήνουσες, οι κυβερνώσες ελίτ πρέπει να ξαναδούν τα ίδια τους τα καθήκοντα ότι έχουν εκλεγεί, εκλέγονται ακριβώς για να μπορούνε, όχι για να μην μπορούνε. Προφανώς δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν μπορούν και δεν πρέπει να μπορούν. Και εδώ είναι το στοιχείο του ολοκληρωτισμού που επικαλέστηκε ο Θόδωρος Χατζηπαντελής. Δεν είναι καθήκον τους, και ευτυχώς που δεν είναι καθήκον τους, να φέρουν την ευτυχία πάνω στη γη, στον καθένα από εμάς. Αλλά καθήκον τους είναι να φτιάξουν ένα ορισμένο πλαίσιο ελευθερίας στους πολίτες και δυνατοτήτων, κοινωνικών, πραγματικών δυνατοτήτων για την ανάπτυξη του καθένα. Το ένα επομένως στοιχείο στο οποίο, το οποίο επισημαίνεται αρκετά στο βιβλίο του Ταγκέρ για τη ρεβάνση του εθνικισμού είναι αυτό το στοιχείο της κρίσης εμπιστοσύνης, της κρίσης αντιπροσώπευσης κλπ. Υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο που και αυτό θύχτηκε και από τους δυο σας. Είναι το πρόβλημα του εθνικισμού. Του νέου εθνικισμού σύμφωνα με τον Ταγκέρ. Μάλιστα στο βιβλίο Ταγκέρ φτάνει στο σημείο να πει ότι το φαινόμενο που έχουμε μπροστά μας μόνον δευτερευόντος, το δευτερευόντος το λέω εγώ, μόνο δευτερευόντος είναι λαϊκιστικό. Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι ένας νέος εθνικισμός. Προσοχή. Είναι και εθνικισμός αλλά είναι και νέος εθνικισμός. Δηλαδή δεν έχει σχέση ιστορικά μιλώντας πάντα, έτσι, με τους παρελθόντες εθνικισμούς, ξέρω εγώ, με τα κινήματα του Μεσοπολέμου κλπ. Είναι ένα καινούριο πράγμα, το οποίο θέλει έτσι, μια προσεκτική προσέγγιση να το ανατάμουμε, ας πούμε, να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα νέο πράγμα, ως κοινωνικό-πολιτικό φαινόμενο. Και γιατί είναι νέο, θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, ας πούμε, σε σχέση με ότι έχει προηγηθεί νέο, προφανώς. Διότι οι παρελθόντες εθνικισμοί ήταν επεκτατικοί, ήταν υπεριαλιστικοί. Τούτος δω εθνικισμός είναι αμυντικός εντός εισαγωγικών. Και γιατί είναι αμυντικός? Γιατί εκλαμβάνει ή προσλαμβάνει ή φιλοτεχνεί, όποιο ρήμα θέλουμε χρησιμοποιούμε, ή κατασκευάζει έναν συλλογικό εαυτό ο οποίος βρίσκεται σε καθεστώς διαρκούς επίθεσης απ' έξω. Ποιο είναι το απ' έξω? Είναι η παγκοσμιοποίηση. Επομένως, ο σημερινός εθνικισμός των ακροδεξιών δημαγωγών είναι ο εθνικισμός που συναρμόζει με, με την κατάσταση της παγκοσμιοποίησης. Προέρχεται από εκεί. Προφανώς, προφανέστατα. Και έχει δίκιο ο Θόδωρος αυτό που είπε πριν, ας πούμε.
ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ενισχυθεί και να πολλαπλασιαστεί. Αν υπάρχει πολύ περισσότερο ένα παρελθόν, μια κουλτούρα δηλαδή, ισχυρής εθνικής ταυτότητας, που είναι πολύ πιο εύκολο οι ακροδεξιοί δημαγωγοί, ας πούμε, να κατασκευάσουν αυτό το νέο εθνικισμό ως την αντίσταση απέναντι στον εχθρό που είναι η παγκοσμιοποίηση. Επομένως, το δεύτερο στοιχείο και ίσως εξίσου ή και ίσως σημαντικότερο, που άλλωστε συμβαδίζουν με την κρίση εμπιστοσύνης, κρίση αντιπροσώπευσης, είναι αυτό το φαινόμενο του νέου εθνικισμού. Προφανώς, αυτοί οι κομματικοί σχηματισμοί, κινήματα και ούτω καθεξής είναι λαϊκιστικά. Αλλά ο λαϊκισμός, σύμφωνα με τον Ταγκεύ, δεν είναι τόσο, δεν είναι καθόλου, σύμφωνα με τον Ταγκεύ πάντα, ιδεολογία, ούτε καν ισχυρή ιδεολογία που, όπως το έχει προτείνει, ας πούμε, ο Μούντε, αλλά είναι ένα στυλ, ένα ύφος, μια ρητορική, ας πούμε. Αυτό που είπε και εσύ, Πέτρο, και ο Θόδωρος, ότι εξηγεί τα πάντα δια της απλούστευσης, ας πούμε. Με απλά λόγια, μια ομή γλώσσα στο λαό για να καταλαβαίνει που δεν καταλαβαίνει και ούτω καθεξής. Αυτό το στοιχείο είναι υπαρκτό. Αλλά είναι περισσότερο, για να το πω κάπως διαφορετικά, ένα στοιχείο επικοινωνιακό που σε κάποιες περιπτώσεις, αν το προκρίνουμε αυτό ως βασικό του χαρακτηριστικό, ως βασικό χαρακτηριστικό δηλαδή αυτών των δημαγωγικών, ακροδεξιών και ούτω καθεξής σχηματισμών, μπορεί να κρύψει την αλήθεια του φαινομένου, που σύμφωνα με τον Ταγκεύ είναι ο εθνικισμός. Αυτά τα δύο στοιχεία ήθελα να βάλω στην συζήτηση. Και ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την ευκαιρία, Πέτρο, που μας δίνεις βγάζοντας τέτοια βιβλία. Εγώ ευχαριστώ τον Ανδρέα Πανταζόπουλο, ιδίως επειδή είναι ο άνθρωπος που έκανε γνωστή στην Ελλάδα τη σκέψη του Πιέρ Ανδρέ Ταγκιέφ, ενός πολύ σημαντικού διανοούμενου, ο οποίος είχε επισημάνει αυτά τα φαινόμενα από πολύ παλιά. Θα ήθελα να κάνουμε ένα σύντομο δεύτερο κύκλο, θέτοντας ουσιαστικά δύο ερωτήματα. Μελετώντας για πολλά χρόνια τον λαϊκισμό, υποστηρίζω την άποψη ότι αν ζητούσε κανείς, ένας απλός άνθρωπος, να του πούμε ποια είναι η ουσία του λαϊκισμού, ποιο είναι το ιδεολογικό του DNA, εγώ προτείνω ως απάντηση δύο αριθμούς, το 99 και το 1. Και τι εννοώ? Σύμφωνα με την λαϊκιστική αντίληψη, οι κοινωνίες συγκροτούνται από το 99% των κατοίκων τους, που είναι αγνοί, άσπηλοι και αμόλυντοι, και από το 1% που είναι οι κακές και διεφθαρμένες ελίτ. Αυτό το στερεότυπο έχει αποκτήσει διαστάσεις πλημμύριδας και πιστεύω, υποστηρίζω τουλάχιστον, ότι έχει κατακτήσει το νου και την καρδιά μιας μεγάλης πλειοψηφίας πολιτών. Ερώτημα. Αυτό το 99 και το 1, που δεν είναι πολιτική, είναι θεολογία, είναι οι καλοί και οι κακοί, είναι οι καουμπόιδες και οι Ινδιάνοι, πώς το αντιμετωπίζει κανείς, πώς το αποδομεί? Και το δεύτερο ερώτημα στη συζήτησή μας έχει σχέση με αυτό που αποκαλείται κρίση εμπιστοσύνης.
την οποία επισημαίνει πολύ εύστοχα ο Ταγκιέφ, την αναφέρουν επανειλημμένα η Ίτουελ και Γκούντουιν, και ουσιαστικά το καθήκον των πολιτικών ελίτ είναι να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη, δηλαδή με τα λόγια του Ταγκιέφ να επανεπινοήσουν τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Τι θα πρέπει να κάνουν οι πολιτικές ελίτ για αυτό το θέμα? Δύο ερωτήματα, αντίστροφη σειρά απαντήσεων, ο λόγος στον Ανδρέα Πανταζόπουλο. Είναι δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα που νομίζω δεν έχουν πάψει να απασχολούν τη σχετική συζήτηση. Έχεις δίκιο, Πέτρο. Το σχήμα είναι αυτό. 99-1 ή 98-2, ανάλογα την περίπτωση. Εντάξει. Όταν είναι γενναιόδωρος λαϊκιστής λέει ότι είναι 2%, οι συνήθεις λένε 1. Ναι, ίσως. Εντάξει, είναι προφανές ότι πρόκειται για έναν κινητοποιητικό πολιτικό μύθο, ο οποίος όμως είναι κινητοποιητικός. Δηλαδή είναι ένας μύθος ο οποίος λειτουργεί σε κάποιες περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις δηλαδή κρίσης αντιπροσώπευσης, γιατί ο λαϊκισμός, ας πούμε. Εντάξει, είναι ένα κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό φαινόμενο κλπ, αλλά συναντιέται κυρίως, αν και όχι αποκλειστικά, κυρίως σε μεταβατικές περιόδους. Όταν μεταβαίνουμε, ας πούμε, από ένα κοινωνικο-οικονομικό κλπ σύστημα προς κάποιο άλλο, ας πούμε, ή μια εποχή, ας πούμε, πολιτισμική με δεδομένα χαρακτηριστικά προς μία άλλη, ας πούμε, έτσι. Είναι ένας κινητοποιητικός μύθος, δηλαδή έχει λειτουργήσει, έχει αποδώσει καρπούς. Με αυτόν τον μύθο αρκετά λαϊκιστικά κόμματα έχουν βρεθεί στην εξουσία ή σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μεγάλα, έχουν αρκετή δύναμη εκλογική κλπ, ας πούμε. Ωστόσο, αυτό το 99-1, όταν αυτά τα λαϊκιστικά κόμματα παίρνουν την εξουσία, έτσι, καταραίει. Τα λαϊκιστικά κόμματα, ας πούμε, καταραίουν, διότι ο μύθος τους συγκρούεται με τι πράγμα, με την πραγματικότητα. Δηλαδή, η πραγματικότητα δεν είναι 99-1. Έτσι, είναι άλλη πραγματικότητα. Ξέρω εγώ, είναι 40, 30, 20 και 10%, ξέρω εγώ, τυχαία πράγματα. Λοιπόν, επομένως είναι αυτό το παράδοξο. Το 99 είναι μια ρητορική κατασκευή των λαϊκιστών. Ξαναλέω όμως ότι είναι επιχειρησιακή. Είναι λειτουργική, μπορεί να δώσει καρπούς, ας πούμε, αλλά η οποία και επικίνδυνη ταυτόχρονα. Για δημοκρατικές ελευθερίες, ατομικές και συλλογικές και δικαιώματα. Και βέβαια απαντάτε στους λαϊκιστές και της αριστεράς και της δεξιάς. Ναι, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο του λαϊκισμού, ας πούμε, πέραν της δεξιάς και της αριστεράς. Ή και της δεξιάς και της αριστεράς. Αυτό το πράγμα αποδομείται, αν αποδομείται, από μόνο του, όταν οι λαϊκιστές παίρνουν την εξουσία ή όταν πάει να φτιαχτεί και υπάρξει μια πολιτική δύναμη, ας πούμε, που κατορθώσει να αποδείξει ότι πρόκειται για μια κατασκευή, ας πούμε, για μια δημαγωγία κλπ. Επειδή σήμερα που μιλάμε, και είχε δίκιο και σε αυτό ο Θόδωρος Χατζηπαντελής, σε αυτό που είπε πριν, αν τουλάχιστον το κατάλαβα καλά, ότι τώρα τελευταία, τα τελευταία 1-2 χρόνια περίπου, ας πούμε, αυτό που παρατηρούμε
όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά υπάρχει μια τάση, ας πούμε, έτσι. Αν όχι ήττας του εθνικολογικισμού, τουλάχιστον μια στασιμότητας. Κάπου φαίνεται να έχουν πιάσει οροφή, ας πούμε. Κάπου. Μετά την έκρηξη, ας πούμε, ουρμπανισμού, τραμπισμού κλπ. Αλλά και από την άλλη πλευρά, στον αριστερό λαϊκισμό, κάπου φαίνεται αυτό το πράγμα να απομυθοποιείται. Δεν προτρέχω, δεν ξέρω τι θα γίνει, προφανώς, ας πούμε, μπορεί αύριο να έχουμε μια άλλη έκρηξη προς τα πάνω. Θέλω να πω με αυτό ότι και, και αυτοί οι σχηματισμοί έχουν αρχίσει ίσως να εκλαμβάνονται ως από ένα τμήμα του πληθυσμού που δυνητικά τα δυνητικά ή και πραγματικά τους στήριζε ως τώρα, έχουν αρχίσει να εκλαμβάνονται ως μη επιχειρησιακοί, μη λειτουργικοί. Ότι δεν τους χρησιμεύουν σε κάτι δηλαδή. Για να μην πω και το άλλο, ότι και αυτοί τα ίδια είναι ή περίπου. Είναι και αυτοί κατεστημένο. Υπάρχει μια τέτοια τάση, χρειάζεται να την παρακολουθήσουμε και να τη δούμε. Ως προς το δεύτερο ερώτημα, και θα είμαι πολύ πιο σύντομος, προς την κρίση εμπιστοσύνης, κρίση αντιπροσώπευσης, πώς αντιμετωπίζεται, θα έλεγα κάτι γενικό και θα με κατηγορούσατε και δικαίως, είναι πολύ γενικό, ότι δεν σημαίνει τίποτα, ότι αντιμετωπίζεται με την επιστροφή της πολιτικής. Αλλά αυτό είναι, ανήκει περίπου στην κατηγορία της έκθεσης ιδεών. Ο Ταγκέφ πάντως, σε ένα-δυο σημεία, αν θυμάμαι καλά, του βιβλίου του, λέει το εξής, ότι η κρίση αντιπροσώπευσης είναι ένα υπαρκτό και μείζον φαινόμενο, πρέπει να υπερασπιστούμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και ταυτόχρονα να δούμε αν μπορούμε και σε ποιο βαθμό να υιοθετήσουμε μορφές αμεσότερης δημοκρατίας, άμεσης δημοκρατίας, που θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις πολιτικές ελίτ. Όχι ένα μοντέλο άμεσης δημοκρατίας που στην ουσία, που στην πράξη θα υπονομεύει και θα υποκαθιστά την αντιπροσώπευση, αλλά επικουρικά, θα έλεγε κανείς, μορφές άμεσης δημοκρατίας, ώστε οι πολίτες να συμμετέχουν ακόμα πιο ενεργά στη λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος, του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτή θα ήταν μια πρώτη, ας πούμε, έτσι, προσέγγιση αυτών των δύο ερωτημάτων που έθεσες, Πέτρο. Ευχαριστούμε, Ανδρέα Πανταζόπουλε. Το λόγο έχει ο Θόδωρος Χατζηπαντελής. Ναι, ας ξεκινήσω από το δεύτερο και με αφορμή και όσα είπε μόλις ο Ανδρέας. Για να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική και στην καθημερινή άσκηση της δημοκρατίας, πρέπει να ξεκινήσει κανείς από τη συμμετοχή στα κόμματα, δηλαδή να μπορέσει να απλοποιηθεί και να είναι ελκτική η συμμετοχή στα κόμματα και στα συλλογικά υποκείμενα, διότι αυτά είναι τα συστατικά στοιχεία της δημοκρατίας, τα κόμματα, τα συνδικάτα, οι συλλογικές μορφές διεκδίκησης, που σημαίνει ότι πρέπει να μπορεί να συμμετέχει κατά τη θεωρία στην επιλογή των επικεφαλής, των αντιπροστών υποψηφίων και να καθορίσει την πολιτική. Αυτό, για παράδειγμα, για τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης και όχι μόνο σοσιαλδημοκρατικά, είναι κάτι το οποίο υποτίθεται ότι γίνεται. Δηλαδή, συμμετέχουν τα μέλη του S5, για παράδειγμα, στην υπόδειξη των
υποψηφίων του και συμμετέχουν στην άσκηση πολιτικής. Το επόμενο βήμα είναι να είναι κατανοητά αυτά. Άρα δηλαδή μέσα από την εκπαίδευση και από την κοινωνία, την καθημερινότητα, να έχει τη δυνατότητα και να έχει τα εργαλεία κανείς να κατανοεί μία σύνθετη σήμερα πολιτική, διότι αν πούμε σε κάποιον σήμερα για να δούμε πώς θα κάνουμε πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι πολίτης και μπορεί να ψηφίσει, ξέρει, φυσικά οι Έλληνες ξέρουν τα πάντα, ας αφήσουμε τους Έλληνες, ξέρει πώς, τι μέτρα πρέπει να πάρουμε ή μπορεί να εκτιμήσει τι μέτρα πρέπει. Είναι λοιπόν σύνθετα τα, από ό,τι ήταν παλιότερα, πιο σύνθετα, άρα θέλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Το επόμενο βήμα είναι η αποκέντρωση, η πραγματική αποκέντρωση του κράτους και η λειτουργία σε τοπικό επίπεδο και συμμετοχικών και συλλογικών θεσμών, οι οποίοι να μπορούν να απαντάνε σε ένα μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια κόμματα και απόψεις σε κοινωνίες και σε κράτη που είναι αποκεντρωμένα και που λειτουργούν έτσι? Γιατί άραγε? Γιατί ο πολίτης συμμετέχει σε αυτά, στις αποφάσεις για αυτά τα οποία τον αφορούν και είναι στις καθημερινότητάς του, έτσι, γιατί όλα τον αφορούν θεωρητικά, συμμετέχει σε αυτά και έχει τον τρόπο να συμμετέχει. Άρα λοιπόν είναι απλοποίηση και δημοκρατία στα κόμματα, εσωτερική λειτουργία του κράτους και των θεσμών, ικανοποιητική εκπαίδευση του πολίτη και συμμετοχή του στις αποφάσεις. Αυτό έτσι αντιμετωπίζεται, αλλιώς δεν αντιμετωπίζεται. Και για να πούμε και για τους αριθμούς, εγώ θα έλεγα άλλο αριθμό, 666, σφραγίδα του θηρίου, όπου πας κάνεις ένα εμβόλιο, σου βάζει και τη σφραγίδα 666 και όταν θα γίνει πυρηνικός πόλεμος, θα έρθει, θα χτυπήσει εσένα τον εμβολιασμένο με το τσιμπάκι, γιατί διάφορες ηλιθιότητες που ακούγονται. Πώς αυτές οι λιθιότητες διαδίδονται ευκολότερα από ό,τι η πραγματικότητα, διότι είναι ελκτικές. Αυτές τις ιδέες τις οποίες ευαγγελίζεται ο Τάδε και ο Δίνα, ο οποίος λέει ότι κοιτάξτε θα πάρουμε την εξουσία εγώ εξ ονόματό σας και μετά εγώ θα σας τα μοιράσω και μην ανησυχείτε και όλοι θα τα μοιράσουμε, θα τα έχουμε εξίσου, αυτό είναι ο εξισωτισμός. Και δεν θα μας κάνει κανείς κουμάντο, αυτό είναι απομονωτισμός. Μεταξύ μας εδώ θα τα κανονίζουμε ίσα όλοι, ο έχουν δύο χιτώνες δίνει τον ένα. Αν πάμε πίσω πολύ παλιά, το 1800, ο σύντροφος Μάρξ έλεγε για τις δύο τάξεις. Τότε υπήρχαν πράγματι δύο τάξεις. Υπήρχε όλοι όσοι δεν είχαν πρόσβαση σε τίποτα, ούτε στα μέσα παραγωγής, ούτε στην ιδιοκτησία και ήταν καταπιεσμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποιοι οι οποίοι κατήχαν τα μέσα παραγωγής και είχαν όλη την ιδιοκτησία και τους καταπίεζαν. Τότε ήταν έτσι τα πράγματα, σήμερα δεν είναι έτσι. Από τότε μέχρι σήμερα τα πράγματα άλλαξαν. Δεν υπάρχουν δύο τάξεις, υπάρχουν πολλά στρώματα με πολλές διαφορετικές με συμφέροντα, με αντιλήψεις, με διεκδικήσεις που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Υπάρχουν πολύπλοκα θέματα. Τα θέματα τα εργασιακά δεν είναι απλά ότι πρέπει κάποιος να δουλεύει 8 ώρες και να παίρνει ίση αμοιβή για ίση δουλειά. Είναι πολύ πιο σύνθετα. Τι θα γίνεται αν μπορεί να υπάρχει τηλεργασία, τι σημαίνει το ένα, τα οποία μας μπλεκόμαστε, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Είναι πιο εύκολο να έρθει ένας τάδε ο οποίος πουλάει το Δίνα ή το τάδε ή λέει ή εμείς θα είμαστε ή αυτοί, εμείς θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν αυτοί, άρα εμείς οι καλοί θα τελειώσουμε τους κακούς. Για να δει μια τέτοια μανιχαϊστική αντίληψη για την κατάσταση, όπου βέβαια όταν θα κερδίσουμε εμείς οι καλοί, θα αρχίσει να λέει ότι κάποιοι είναι καλύτεροι από τους καλούς, κάποιοι είναι άριστοι, κάποιοι αυτό, κάποιοι εκείνο κτλ.
Σήμερα λοιπόν δεν μπορεί να ξαναγυρίσουμε στους δύο αριθμούς αυτούς που λες, Πέτρο, το 1 και το 99. Αυτά ήταν την εποχή του Μάρξ. Σήμερα δεν είναι έτσι. Αυτό το 100 είναι σπασμένο σε πολλά κομμάτια, τα οποία το καθένα ανταγωνίζεται με τα άλλα, όχι ένα με ένα άλλο, ευτυχώς ή δυστυχώς. Όπως επίσης είναι καλό στις κοινωνίες στις οποίες είμαστε σήμερα, λόγω της πολυπλοκότητας των προβλημάτων, να υπάρχει διεύρυνση της συμμετοχής, δηλαδή να μην μπαίνουν στο περιθώριο, κοινωνικό περιθώριο, μεγάλες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες είναι εκείνες που πρώτες στρέφονται και ακολουθούν τέτοιου τύπου πολιτικές. Τις πολιτικές που τους λένε θα σε πάρω και θα σε βάλω εγώ στο κέντρο των αποφάσεων, αλλά επειδή δεν τα πολύ καταλαβαίνεις, θα μου έχεις εμπιστοσύνη. Ό,τι σου λέω εγώ, ό,τι λέει ο το τάδε, το δίνα, το αυτό, θα μου έχεις όμως εμπιστοσύνη. Εγώ για σένα, εμείς ή αυτοί, τέλος. Αυτό δεν μπορεί να... δεν είναι κομμάτι της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η φιλελεύθερη δημοκρατία θέλει ενεργά και δρόντα πολιτικά υποκείμενα, τα οποία είναι μαζικού χαρακτήρα με συμμετοχή των πολιτών και θέλει συμμετοχή στις αποφάσεις, αξιολόγηση, λογοδοσία και όλα αυτά τα οποία περιγράφονται ακριβώς σε αυτό που είναι το σώμα της σημερινής δημοκρατίας. Να πω μια ακόμα φορά τελευταία, ότι γιατί άραγε στις χώρες όπου υπάρχει συμμετοχή των πολιτών δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Γιατί άραγε. Ενώ σε εκείνες που δεν υπάρχουν θεσμοί, τέτοιοι υπάρχουν. Ας το δούμε και ας το καταλάβουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον Θόδωρο Χατζηπαντελή για την γλαφυρή του αφήγηση. Ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Νομίζω ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση και ότι πολλά ζητήματα τέθηκαν όπως τα κομμάτια ενός παζλ που πρέπει να συμπληρωθεί. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, γεια σας. Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή νύχτα σε όλους και όλες.